Κύριε Περιφερειάρχε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Περιφερειακοί Σύμβουλοι, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Αναστασία Κουρμάς, είμαι γραμματέας Μαγικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να τοποθετηθώ. Θα έχω μια πολύ μικρή τοποθέτηση. Τα περισσότερα ζητήματα τα έβαλε και η βουλευτής του νομού, η Μαρία Ιαδονίου, και ο Μανώλης Χατσιμονής, ο Δήμαρχος. Οπότε δεν θα κάνω εγώ ιστορική αναδρομή για την αρχιτεκτονική. Είναι πράγματα που τα ξέρετε. Θα πω μόνο 2-3 πραγματάκια ότι ο κ. Σαββαντόπουλος πήρε μια παράδειγμα απόφαση, όπως ξέρετε. Μια παράδειγμα στην πολύ προσεκτική απόφαση. Όχι μόνο γιατί ψεύδεται σε συνεννόηση με τη βουλευτή του ίδιου κόμματος, σύμφωνα με δήλωση του βουλευτού, ότι ξέρετε, θα έχετε πανεπιστημιακό τμήμα στην Καστοριά και από πίσω την αδειάζει. Ψεύδεται λοιπόν και παίρνει μια παράδειγμα προσεκτική απόφαση απέναντι και στους Έλληνες φορολογούμενους πολίτες. Όταν τους λέει ότι η χώρα έχει σοβαρή οικονομική και δημοσιονομική κρίση, πρέπει να βάλετε πλάτη όλοι, πληρώστε, πληρώνουμε όλοι, έχουμε χαράξει τον κόσμο, αλλά ξοδέψαμε και 3 εκατομμύρια, αδερφέ, άστα να πάμε χαμένα, δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα. Θα πάμε ένα πανεπιστημιακό τμήμα εκεί που δίνουμε ενίκεια σε ιδιώτες. Απαράδειγμα, δεν νομιμοποιείται κανένα όργανο, κανένα υπουργό, κατά την άποψή μου, ηθικά, να πάρει μια τέτοια απόφαση. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι το ακαδημαϊκό ζήτημα, το οποίο έδειξε και ο Δήμαρχος, το έδειξε και η βουλευτής του νομού. Υποτίθεται ότι στην Καστοριά εδώ και 3-4 χρόνια παλεύουμε για να κάνουμε την αρχιτεκτονική. Βεβαίως και θέλουμε την αρχιτεκτονική. Αλλά ξαφνικά βγαίνει ένας υπουργός και μια ακαδημαϊκή κοινότητα και λέει ότι ξέρετε η χώρα έχει πολλές αρχιτεκτονικές. Το θυμήθηκε τώρα, 20 μέρες μετά, την τελευταία αρχιτεκτονική που κάνανε στα Γιάννη. Επίσης, απαράδειγμα και προσεκτική απόφαση, η οποία δεν αφορά μόνο την Καστοριά. Γενική αφορά την περιφέρεια από μας αυτή. Διότι κάνουμε αρχιτεκτονική σε μια άλλη περιφέρεια, όταν μπορούσαμε να την κάνουμε στη δική μας περιφέρεια. Ένα τρίτο είναι ότι στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχει πάρει μια καθαρή απόφαση. Το γνωρίζω. Είναι υπέρ της αρχιτεκτονικής στην Καστοριά. Εδώ όμως τα πράγματα κάπου μπερδεύουν. Και μπερδεύονται διότι το προεδρικό διάταγμα του κ. Μαριτόπουλου λέει ότι καταργεί, μετονομάζει και την μεταφέρει στην Κοζάνη. Θεωρώ λοιπόν ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο θα πρέπει να πάρει και μια καθαρή και έντιμη απόφαση απέναντι στην Καστοριά ότι είτε αγαπητή ακαδημαϊκή και αγαπητή υπουργέ θέλεις αρχιτεκτονική, είτε θέλεις τμήμα μηχανολόγων περιβάλλοντος, αυτό το τμήμα θα γίνει εκεί όπου υπάρχουν υποδομές. Δηλαδή πού? Στην Καστοριά. Τέταρτο, θέλω να πω ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο, η Περιφέρεια, είναι ένα προγραμματικό όργανο. Επειδή προεκλογικά παρακολουθούσα τις διαδικασίες τις πολιτικές, με τον περισσότερο τα βιογραφικά σας τα έχω διαβάσει, νομίζω όλοι κάποια στιγμή προεκλογικά έχετε χρησιμοποιήσει τη χιλιοεπομένη φράση «Ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη». Αγαπητοί Δυτικοί Μακεδόνες, ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη με μια λογική του όλα θα πάνε στο κέντρο, με μια λογική που θα πρέπει να είναι όλα μαζεμένα στο κέντρο της περιφέρειας και με μια λογική του και τα δικά μας δικά μας, και τα δικά σας δικά μας, και των αλλών δικά μας, λυπάμαι αλλά δεν γίνεται. Και δεν γίνεται γιατί μόνο ανάπτυξη, ισόρροπη και περιφερειακή δεν υπάρχει έτσι. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε τον θυμό μας και την αντίδρασή μας. Με το γενικό κατά καιρούς έχω κάνει κάποιες κουβέντες και είναι ο τρόπος με τον οποίο το διακρίνει το αίσθημα δικαίου. Και νομίζω καταλαβαίνετε ότι έχουμε, αν θέλετε, βγει από τα ρούχα μας, διότι δεν είναι δυνατόν να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις απέναντι σε έναν νομό. Όταν τον έχουν βάλει να κάνει επενδύσεις 3 εκατομμυρίων ευρώ, ξαφνικά του λένε δεν θα πάρετε τίποτα και θα τα πάμε εκεί που φτιάχνουν τα κτίρια. Τέλος, αν μου επιτρέπετε, είναι εκτός θέματος, και κλείνω με αυτό και σας ευχαριστώ. Επειδή είμαι ένας νέος άνθρωπος που ασχολείται με την πολιτική, ξέρετε, λίγο πολύ όλοι είμαστε πολιτικοί πρωταγωνιστές στο ίδιο παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι και είμαστε λίγο πολύ πολιτικοί πρωταγωνιστές όλοι. Ο βασικός λόγος από τον οποίο πάσχουμε και αφισβητούμαστε αυτή τη στιγμή από όλους τους Έλληνες πολίτες είναι ότι θα πρέπει να καταστήσουμε την τιμή της πολιτικής και τον αξιακό της κώδικα απέναντι στην κοινωνία. Αυτό μπορεί να γίνει με κάποια μικρά απλά πραγματάκια. Όπως παραδείγματος χάρη, δεν είναι παρατήρηση, μην το κλάβετε ως παρατήρηση, ως συμβουλή. Ως υπόδειξη πολιτική. Ως πολιτική υπόδειξη, ό,τι θέλετε. Απευθύνομαι κυρίως στον πρόεδρο. Είναι καλό να έχουμε συνέπεια απέναντι στον κόσμο. Όταν λέμε, κύριε πρόεδρε, ξεκινάει το περιεχόμενο, έχουμε 7 η ώρα να ξεκινάει 7. Έχουμε την Καστοριά και περιμένουμε να ξεκινήσουμε το κεντρικό. Ευχαριστώ.